μας για το φιλικό πρώτα. Είδαμε μια εικόνα μιας ομάδας πιο έτοιμης ακόμη για τις Standard League, πιο δυνατής. Σας ικανοποιεί αυτό το αποτέλεσμα? Σας πικραίνει η ήττα, τι ακριβώς? Η ήττα δεν μας ικανοποιεί ποτέ σαν αποτέλεσμα. Εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Είμαστε ο ΠΑΟΚ, θέλουμε να κερδίζουμε. Σίγουρα η ομάδα αυτή ήταν πιο έτοιμη από εμάς, έχει δώσει περισσότερα φιλικά παιχνίδια. Εμάς ήταν το δεύτερο. Ήμασταν λιγάκι κουρασμένοι. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι? Από αυτό το παιχνίδι μόνο το αποτέλεσμα δεν κρατάμε. Κρατάμε την παρουσία μας, ότι προσπάθησαν όλα τα παιδιά. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε πράγματα που μας είπε ο προπονητής στην προπόνηση. Αυτά. Μετά τον γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ έδειξε αντίδραση. Προσπάθησε να ισοφαρίσει, παρά το γεγονός ότι λέμε ότι στα φιλικά δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Αυτό είναι ζήτημα νοοτροπίας που έχει αυτή η ομάδα, νοοτροπίας που σας περνά ο προπονητής? Τις περισσότερες φορές όταν μια ομάδα δέχεται γκολ, συνήθως πέφτει. Εμείς προσπαθήσαμε να μας ξυπνήσει αυτό το γκολ, να καταφέρουμε να πετύχουμε τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Δημήτρη, βλέπουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από τον προπονητή. Να πάρεις χρόνο συμμετοχής, να ασχοληθεί μαζί σου προπονήσεις. Πολλές παρατηρήσεις. Πολλές παρατηρήσεις, να σου πει ότι μπορείς να γίνεις καλύτερος παίκτης. Αισθάνεσαι, παίρνεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτό που βλέπεις ότι σε υπολογίζουν περισσότερο πλέον στον ΠΑΟΚ? Αυτό θα κριθεί στη συνέχεια, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όταν ένας προπονητής ασχολείται με έναν παίκτη και του κάνει παρατηρήσεις, σημαίνει ότι θέλει να τον βελτιώσει περισσότερο το δυνατόν.